Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Μας περιγράφει ο Ηλίας μια κατάσταση λίγο περίεργη σήμερα. Περιμένετε να κάνετε προπόνηση? Ναι, περιμένουμε. Αν καταφέρουν και τελειώσουν το γήπεδο σε μια σχετικά κοντινή ώρα, θα κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Αλλιώς θα πάμε στην Ίκρα. Και αν δεν κάνετε, τι σημαίνει αυτό? Είναι μεγάλο το πρόβλημα? Είναι... Εντάξει, τι θα σημαίνει? Το πρόβλημα το θα το έχουν και οι ομάδες του τελικού στο γυναικών, αλλά και η ΑΕΚ. Εμείς ναι, θέλαμε να είμαστε ένα βήμα παραπάνω από αυτούς και να καταφέρουμε σήμερα να κάνουμε προπόνηση. Μάλλον θέλαμε και χθες να κάνουμε προπόνηση, αλλά θα δούμε. Δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Καλό θα ήταν να συμβεί, αλλά δεν συμβεί. Okay. Οι διαφορές από το να παίζεις ένα γήπεδο πολύ κλειστό, μικρό, με τείχους γύρω-γύρω, από το να παίζεις ένα στάδιο που το μάτι απλώνεται, είναι πολύ μεγάλο? Τώρα μιλάμε για σημαντικό θέμα ή μια λεπτομέρεια? Είναι νομίζω μια λεπτομέρεια που όποιος τη λύσει πιο γρήγορα θα έχει και καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά σε εμάς από αυτό, σε αυτό το σημείο, γιατί πέρσι χρησιμοποιούσε το γήπεδο των άλλων γλωσσίων. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί να χάνουμε σε αυτό αλλά να κερδίζουμε σε κάποια άλλα. Χθες ο Αλέξο Αλαβανός μας είπε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, ότι σίγουρα δεν υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι, να μην βλέπουμε τη βαθμολογία, και επανέλαβε και εδώ στον Λίμπερο αυτό που λέει κάθε μέρα στην προπόνηση: εγώ τελικό δεν χάνω. Πώς το βλέπετε λίγες ώρες πλέον πριν το παιχνίδι? Κοίταξε, το ότι είναι τελικός και πάντα όλοι οι τελικοί έχουν μια ιδιαιτερότητα, αυτό συμβαίνει. Ότι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν συναντηθεί αρκετές φορές σε τελικούς, και αυτό συμβαίνει. Το ότι εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα απέναντι σε αυτούς όσον αφορά την βαθμολογία και την παρουσία της ομάδας, και αυτό συμβαίνει. Αλλά και ότι ο Αλέξης έχει φέρει μια νοοτροπία στην ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή, και αυτό συμβαίνει. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά πράγματα μαζί που μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μεθαυριανό παιχνίδι. Η κατάσταση στην ομάδα, προσμονή, λίγο άγχος, αυτοπεποίθηση μεγάλη, πώς τους βλέπετε? Κοίταξε, επειδή το τελευταίο διάστημα εμείς είχαμε κατορθώσει να καπαρώσουμε τη δεύτερη θέση πολύ νωρίς, ναι, και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν ήταν τόσο πιεστικά, αφότου έγινε ο τελικός, ο ημιτελικός ΑΕΚ Άργους και ξέραμε τον αντίπαλο, είχαμε μπει από τότε στη διαδικασία να ασχολούμαστε με την ΑΕΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι είμαστε τακτικά αρκετά έτοιμοι, όσο πιο έτοιμοι θα μπορούσαμε να είμαστε. Από εκεί και πέρα, την τελευταία εβδομάδα πιο πολύ ασχολούμαστε με την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και πόσο πιο ήρεμοι και συγκεντρωμένοι θα είναι στο παιχνίδι. Όλο αυτό το διάστημα το έχει κάνει λίγο πιο δύσκολο για τα παιδιά, γιατί είναι πολύς ο χρόνος που ασχολούμαστε με την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι όλο αυτό θα τους βγει σε δημιουργία και σε ενέργεια, και μέσα στο γήπεδο θα βγάλουν καλό αποτέλεσμα. Κύριε Γεωργιάδη, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το γήπεδο την Κυριακή θα έχει 4.000 φιλάθλους. Σίγουρα κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα στον κόσμο να μην ξεφύγει από τα όρια. Για καθαρά για το παιχνίδι, τι σημαίνει παρουσία 4.000 φιλάθλων? Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω οι παοξίδες, θα έχει και κόσμο της ΑΕΚ. Τι μπορεί να σημαίνει για την ψυχολογία των αθλητών? Νομίζω είναι όμορφο συνέστημα. Το να παίζεις ένα γήπεδο με κόσμο είναι όμορφο συνέστημα. Το να παίζεις ένα γήπεδο που έχει και από τις δύο ομάδες φιλάθλους, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι κάτι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει, και νομίζω δίνει καλή διάθεση και καλό κίνητρο και στους αθλητές και των δύο ομάδων. Μάλιστα. Να μην μιλάμε για άγχος, για πίεση κτλ. Έχετε και εσείς έμπειρους αθλητές, έχει και η ΑΕΚ έμπειρους αθλητές. Τονίζετε πιο πολύ ότι είναι μια γιορτή και κάτι ιδιαίτερο και κάτι πολύ θετικό. Έτσι, να μην... Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θα πρέπει οι αθλητές να δείξουν το καλύτερο πρόσωπο που έχουν αγωνιστικά. Θα πρέπει όλοι οι συντελεστές του παιχνιδιού να έχουν μια καλή απόδοση. Αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό και το κράτος, η αστυνομία, να δείξει το απαραίτητο ενδιαφέρον και την απαραίτητη συγκέντρωση στο παιχνίδι.
καλά τα λέμε όλα εμείς, καλά και εμείς και η ΑΕΚ προσπαθούμε να έχουμε χαμηλούς τόνους για το παιχνίδι, αλλά μετά από κάποια φάση δεν είναι και δουλειά δικιά μας. Ο καθένας σας κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί και νομίζω θα πάνε όλα καλά. Σωστά. Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλή προπόνηση, είτε την κάνετε εκεί είτε στο γήπεδο της Μίκρας, και καλή επιτυχία για τον αγώνα της Κυριακής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργη.